Δεν αποκλείεται πίσω από τη δράση αγνώστων να κρύβεται κύκλωμα παράνομης διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης που δεν διστάζει να χτυπήσει ακόμη και τα σχολεία. Το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται σοβαρά αφού τα κρούσματα είναι αλλεπάλληλα στην ενδοχώρα. Μετά τα σχολεία σε ασήμικες στέρνες, σήμερα διαπιστώθηκε κλοπή και στο Δημοτικό Σχολείο Βορίζιον, του οποίου οι δεξαμενές έχουν μπει στο στόχαστρο τρεις συνεχόμενες φορές. Το Σαββατοκύριακο πήραν 750 λίτρα, την άλλη φορά είχαν πάρει γύρω στα 600 και τον Αύγουστο πέρυσι που είχε κλείσει το σχολείο κάποιοι πήγαν και αφαίρεσαν τα υπολείμματα που ήταν κάπου 350 λίτρα. Σίγουρα μιλάμε για μια ποσότητα 1,5 τόνο. Είναι λυπητερό αυτό να το πούμε. Κατάντια. Αυτοί είναι τώρα κλέφτες, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αν είναι παιδιά, αν είναι μεγάλος, αν είναι μικρό. Είναι παράδεκτο γιατί οι μαθητές κρυώνουν και μερικές φορές κάποιοι μαθητές έχουν στο αποτέλεσμα να πηγαίνουν καθόλου σχολείο. Επέλαβα να κλέψουν και εμάς, όχι μόνο τα πετρέλαια και τα αυτό. Το φαινόμενο λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στην ενδοχώρα, όπου επικρατεί οργή και αγανάκτηση και με τους εμπλεκόμενους να ζητούν περιπολίες στα σχολεία τις βραδινές ώρες. Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι μία τέτοια ενέργεια έχει αντίκτυπο άμεσο πρώτα και κύρια στα παιδιά μας. Είναι πράγματι λυπηρό αυτό που συμβαίνει, να οδηγούνται άνθρωποι σε αυτές τις πράξεις και να στερούν από τα παιδιά μας τη θέρμανση. Και είναι αδικό, αλλά στην κατάσταση που έχουμε φτάσει. Κάνουμε έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στην αστυνομία βέβαια, αλλά και το Δήμο και όλους, ακόμα και την τοπική κοινωνία και τον κόσμο, το πώς μπορούν να στηρίξουν και να βοηθήσουν τέτοια προσπάθεια. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γίνονται τέτοιου είδους επεμβάσεις στα σχολεία. Κάποιοι θησαυρίζουν ζεσταίνοντας τις δικές τους τσέπες εις βάρος των μικρών μαθητών και της εκπαίδευσης. Στεγνώνουν τις δεξαμενές σχολείων, οι οποίες αποτελούν εύκολο στόχο για τα ταμεία τους. Θα χειροτερέψουν ακόμα τα πράγματα περισσότερο, διότι υπάρχει ανεργία, υπάρχει κρίση. Το έχουν βρει ευκολότερο, δίχως φυλάκους, δίχως τίποτα και γι' αυτό μπαίνουν τα σχολεία. Εύλογα όμως είναι τα ερωτηματικά όταν εκατοντάδες λίτρα πετρελαίου θέρμανσης αφαιρούνται από σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τις οικίες. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Σίγουρα αυτοί που έκλεψαν το πετρέλαιο χρησιμοποίησαν ένα ηλεκτρονικό μέσο το οποίο βγάζει θόρυβο. Μπορεί να ήταν επαναφορτιζόμενο γιατί έκοψαν τις βάσεις του λουκέτου. Αν φοβούνται να μιλήσουν για τα παιδιά τους, τότε τι να πω. Εκεί έχουμε φτάσει. Θα πρέπει να μιλήσουν, δεν μπορεί να μην γνωρίζουν. Σχολικές επιτροπές κλείνουν πλέον τη στρόφιγγα πετρελαίου θέρμανσης στις σχολικές μονάδες που έγιναν στόχος δραστών, αφού όπως υποστηρίζουν, οι διαθέσιμοι πόροι βρίσκονται σε οριακό σημείο. Σαν σχολική επιτροπή, δεν θα ξαναβάλουμε πετρέλαιο στο Δημοτικό Σχολείο Βορυζίων. Θα αναγκαστούν οι γονείς πάλι να πληρώσουν την ΕΦΗ, όπως πληρώνουν τα πάντα. Το θέμα είναι ότι θα αρχίσουν να πουνάνε και θα μπαίνουν και από τα σπίτια, κανονικότατα τα πετρέλαια, αν έχει ο κόσμος λεφτά να βάζει. Οι επιστολές για μαρτυρία στις αστυνομικές διευθύνσεις λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας, ενώ επιτακτική κρίνεται η ανάγκη τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας στα σχολεία. Έχουμε φύλακες σε κάποια σχολεία, δεν μπορούμε να έχουμε σε όλα τα σχολεία φύλακες. Όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία μας ανησυχούν πάρα πολύ. Πρέπει να πάρθουν αστυνομικά μέτρα παραπάνω. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε κάποιες προβολείς και να βάλουμε και ένα σύστημα καταγραφής με